Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική, η ιατρική, η επιστημονική εκπομπή. Μας βλέπετε σταθερά κάθε Κυριακή 11:25. Και σήμερα, Κυριακή βράδυ, εδώ στο φιλόξενο κανάλι, η εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον φίλο και σταθερό συνεργάτη, τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Είναι ιδιαίτερη χαρά όμως και τιμή να έχουμε κοντά μας αυτή την εκπομπή τον φίλο, τον γιατρό, τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ηλία Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα, κύριε Φωτουλάκη. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόταση. Θα μας πείτε ωραία θέματα σήμερα, πρωτότυπα θέματα. Θα πούμε στους φίλους ότι θα μιλήσουμε για την σωματική ψυχική ηρεμία. Θα μιλήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού γιατρού του Ορειλά, του κυρίου Φωτόπουλου, όπου θα τον δούμε και θα μας πει τα όμορφα λόγια του για την ροχαλιτό. Τα προβλήματα της αϊπνίας είναι τα θέματα που ασχολείστε, κύριε Φωτόπουλε. Είναι θέματα σημαντικά. Θα μας τα πείτε τώρα. Έχουμε μία δομή, ένα σχεδιάγραμμα σε αυτήν την εκπομπή. Θα μας τα πείτε ευθύς αμέσως. Πριν περάσουμε σε εσάς, να υπενθυμίσουμε 2-3 βασικά πράγματα. Ότι η εκπομπή είναι Κυριακή βράδυ, 10:30. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που τα βλέπουμε. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Είναι της ψυχής, τι είναι ψυχή. Τι είναι η σχέση σώματος και ψυχής, σωματική και ψυχική ηρεμία είναι το ζητούμενο της εποχής μας, το ζητούμενο της εκπομπής μας. Θα μας τα πει σε λίγο ο κ. Φωτόπουλος, ο γιατρός, ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιες είναι οι δυσκολίες που πολλές φορές έχουμε για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε. Ο άνθρωπος όταν πολλές φορές δεν έχει ωραίες εικόνες, δυσκολεύεται να κοιμηθεί, θα μας τα πει ο ειδικός γιατρός. Η ουσία λοιπόν και η αθανασία της ψυχής, ο χρόνος. Το επόμενο βιβλίο που έχω συγγράψει είναι η έννοια του Πλωτίνου, η φύση και η σιωπή, η σιωπή μέσα στη φύση. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι και τα επίσης τα βιβλία του κυρίου Ατζακλή, η αρχαία ελληνική χριστιανισμός. Το επόμενο βιβλίο, τροχοϊστές. Το επόμενο βιβλίο, οι προφητείες. Και τέλος, έχουμε την αναγέννηση. Και επίσης, όποιος σε ενδιαφέρει στο τηλέφωνο που βλέπει, μπορεί να του πληροφορήσει για τις διαλέξεις που κάνω τις επόμενες μέρες και για την εταιρεία με φαρμακευτικά είδη, με φυτικά προϊόντα, Bionat, και το Memovigor που είναι κατάλληλο για ηλίγκους και εμβοές και για τους άλλους χορηγούς της εκπομπής μας. Κύριε Φωτόπουλε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ξεκινήσαμε να κάνουμε ιατρικά αφιερώματα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν προβλήματα και εμείς κοιτάμε σε ένα εκπομπή να δούμε τα καθημερινά προβλήματά μας. Τις ανάγκες του. Τις ανάγκες, όπως λέει και εδώ ο γιατρός μας, κ. Ατζακλής. Και ένα βασικό είναι πολλές φορές οι σύντροφοι μεταξύ τους όταν δεν κοιμούνται σωστά, όταν δεν κοιμούνται καλά, όταν υπάρχουν δυσκολίες στο να κοιμηθεί, γιατί βλέπουμε όταν δεν κοιμόμαστε σωστά και την άλλη μέρα στον εργασιακό μας χώρο, πόσο δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε, αισθανόμαστε μια κόπωση, μια τελεπορία. Εσείς αυτά τα βλέπετε. Να δούμε λοιπόν αρχικά τι είναι ροχαλιτό, πού υπάρχει το πρόβλημα και θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα όλα σταδιακά. Τι είναι λοιπόν ροχαλιτό? Το ροχαλιτό είναι ένα σοβαρό ιατρικό και κοινωνικό, θα έλεγα, πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνο αυτούς που το εμφανίζουν, αλλά δυστυχώς και τους συντρόφους τους. Έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού, γύρω στο 40%, ροχαλίζει μόνιμα ή περιστασιακά. Αν το σκεφτούμε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η δε επίπτωσή του στη σχέση ενός ζευγαριού μπορεί να είναι καταστροφική, καθώς σε μελέτες που έχουν γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, ένα ποσοστό μέχρι και 80% αναγκάζονται να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια. Βεβαίως. Και το περίεργο είναι ότι δεν το ακούει ο ίδιος που ροχαλίζει το ροχαλιτό. Ναι, ο ίδιος. Δεν το καταλαβαίνει ποτέ. Δεν το καταλαβαίνει ποτέ. Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι περίεργο και σου λέει κάποιος άλλος θα είναι. Ναι. Ναι. Δεν έχει, αυτό γιατί σημαίνει, κύριε Φωτόπουλε, δεν έχουμε συνέστηση πολλές φορές όταν κάποιος, όταν ροχαλίζουν ή κάποιος ροχαλίζει. Τι πολλές φορές όπως λέει και ο κ. Ατζακλής. Σε βαθιά χαλάρωση. Όπως λέει και ο κ. Ατζακλής, πολλές φορές λέμε σε κάποιον ροχαλίζει, μα εγώ λέει δεν ροχαλίζω, ξέρω εγώ. Πολλές φορές έρχονται ασθενείς, ας πούμε, στο γιατρό. Ναι. Και συνήθως παρουσιάζονται με τη σύζυγο ή με το σύζυγο ή με τη σύντροφο και ο άλλος το αρνείται κατηγορηματικά ότι ροχαλίζει και η σύντροφος παρουσιάζει ένα κασετοφωνάκι και λέει «Να, τον έχω ηχογραφήσει το βράδυ για να ακούσω πόσο δυνατό είναι το ροχαλιτό του». Άρα ρωτάει και ένας φίλος λοιπόν, επειδή έχουμε ενημέρωση στο τηλεφωνικό κέντρο, πού οφείλεται το ροχαλιτό, ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί και συνεχίζει να απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Πού οφείλεται λοιπόν, για πείτε μας εσείς που ασχολείστε, είστε ειδικός σε αυτό το θέμα. Το ροχαλιτό οφείλεται στον κραδασμό των μαλακών μορίων του φάριγγα, ναι, κατά τη δίωδο του αέρα και κυρίως της σταφυλής. Ναι.
ή των αμυγδαλών ή της μαθακής υπέρεας. Στην ημέρα, στη διάρκεια της ημέρας φυσικά δεν ροχαλίζουμε, διότι υπάρχει ο μυϊκός τόνος, ο οποίος κρατάει σε μια σταθερή κατάσταση, σε μια εγρήγορση αυτές τις δομές. Βεβαίως. Δεν μπορεί ο αέρας να κινήσει τις μεμβράνες αυτές, γιατί είναι στερεωμένες, έχουν τόνο. Ακριβώς. Περισσότερο τόνο, και έτσι. Το βράδυ που πέφτει ο μυϊκός τόνος. Οι οποίοι μερικά τα μιλάνε, κάνουν και ένα είδος και που λες. Αυτό δηλαδή, επειδή είναι χαλαρός ο λαός, αυτός είναι πολύ υπάρχει, σε πολύ το έχουμε καταλάβει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό να το φανταστούμε σε μεγαλύτερο βαθμό, που θα πάει ας πούμε όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στον ύπνο και έχει μεγάλη χαλάρωση. Εμένα μου έχει τύχει κάποτε και δεν μπορούσε να κινηθεί με καμία δύναμη. Τόσο πολύ που λέω είναι αδύνατο να κινηθώ και σηκώθηκε και έκανα βόλτες. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Δεν μπορούσε να κινηθεί. Άρα λοιπόν τι είναι αυτό που λέει, γιατί οι άντρες ροχαλίζουν συχνότερα από τις γυναίκες. Υπάρχει κάποια αναλογία, αν δούμε έτσι την έρευνα που έχει γίνει. Νομίζω ότι έχετε καταλήξει και έχουν καταλήξει οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό το θέμα, ότι οι άντρες ροχαλίζουν περισσότερο από τις γυναίκες. Πού οφείλεται αυτό? Πράγματι, οι άντρες ροχαλίζουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει διαφορετική κατανομή του λίπους στον άντρα, το οποίο συσσωρεύεται πιο πολύ στην περιοχή του τραχύλου. Γι' αυτό. Επίσης, οι ηλικιωμένοι ροχαλίζουν συχνότερα, επειδή έχει χαλαρώσει, έχει πέσει ο μυϊκός τόνος και έχει επέλθει μια χαλάρωση των ιστών του φάριγγα. Και θα προσθέθετε ότι και άτομα παχύσαρκα και με κοντό λαιμό είναι πιο επιρρεπή και πιο επιρρεπή αυτό λόγω ανατομίας. Άρα το αλκοόλ, μια άλλη ερώτηση, τι ξέρετε, εδώ είναι μια εκπομπή όπου ο κόσμος μας παρακολουθεί και ρωτάει για αυτά τα θέματα. Το αλκοόλ παίζει κάποιο ρόλο στο ροχαλιτό, δηλαδή κάποιος πίνει, έχει κάποια επίπτωση όταν θα πάει να κοιμηθεί, ροχαλίζει περισσότερο, έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο το αλκοόλ για το ροχαλιτό? Βεβαίως, θα έλεγα ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση του ροχαλιτού, διότι το αλκοόλ επιφέρει μια γενικότερη μειοχάλαση στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν οι ιστοί του φάριγγα και να είναι πιο εύκολη η σύμπτωση των τυχωμάτων και κατά συνέπεια η εκδήλωση του ροχαλιτού ή και ακόμα και άπνοιας, που είναι κάτι πιο σοβαρό από το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Κύριε Τζαγκλή, σήμερα μιλάμε εδώ με τον κύριο Φωτόπουλο για ένα καθημερινό θέμα. Έχουμε ιατρικά αφιερώματα, έχουμε αλλάξει λίγο τη μορφή της εκπομπής. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε κι εσείς την αξία που έχει η ηρεμία, το να μπορεί κάποιος να ξεκουράζεται σωστά, να κοιμάται σωστά, γιατί ο κύριος Φωτόπουλος έχετε ασχοληθεί και με το κομμάτι που έχει να κάνει με τις αϊπνίες, με τη δυσκολία, γιατί σήμερα, επειδή εμείς εδώ με τον κύριο Τζαγκλή μιλάμε και για ψυχολογία στην εκπομπή πολλές φορές, επειδή έχω ασχοληθεί και με ψυχολογία και με φιλοσοφία και με θεολογία, εξετάζουμε εμείς που ερευνούμε την ανθρώπινη ψυχή, την ψυχολογία, πολλές φορές πώς επιδρά η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου για να κοιμηθεί πιο εύκολα ή χειρότερα κτλ. Έτσι λοιπόν, κύριε Τζαγκλή, μας τα λέει ο Ράδιος Φωτόπουλος, αρέσει τον κόσμο. Πείτε μας λίγο για την μεγάλη αξία που έχει το να είμαστε ήρεμοι, να πηγαίνουμε το βράδυ να κοιμηθούμε και να αισθανόμαστε συνδυσιακά όμορφα. Να μην αισθανόμαστε ενοχές και τύψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κύριε Φουντουλάκη, νομίζω πως όλος ο κόσμος γνωρίζει πια ότι μια καθαρή συνείδηση, ένας άνθρωπος που δεν έχει χτυπήματα συνειδήσεως, αυτές τις τύψεις που λέμε τις συνειδήσεως, κάνει ένα καλύτερο ύπνο, κοιμάται πολύ καλύτερα. Ο ύπνος είναι ζωογόνος παράγων, μεγάλος παράγων ζωής για τον άνθρωπο, διότι όπως ξέρουμε εκείνη την ώρα που κανείς κοιμάται και ο κύριος Φωτόπουλος θα μας το βεβαιώσει νομίζω αυτό, ο οργανισμός ξαναχτίζει εκείνα που έχουν καταστραφεί. Δηλαδή κάνει μία ανακατάταξη των δυνάμεών του, που τόσο ώστε να σηκωθούμε το πρωί και να είμαστε σε πιο καλή κατάσταση. Άρα ο ύπνος λοιπόν χρειάζεται, και ειδικά στους μικρούς ανθρώπους, στα παιδιά ο ύπνος όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Αλλά και στους μεγαλύτερους. Τώρα, θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τον κύριο Φωτόπουλο για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα, τις πιο απλές αλλά και τις πιο σύνθετες μεθόδους που χρησιμοποιούνται, διότι και εμείς δεν έχουμε όλες τις ειδικότητες και ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί να ξέρει πράγματα πολλά από ειδικότητες, γι' αυτό και εμείς μαθαίνουμε. Και θα εκμεταλλευτώ αυτό το διάστημα να μάθω και εγώ από τον κύριο Φωτόπουλο ορισμένα πράγματα. Ναι, είναι να μας πει για τις μεθόδους. Επειδή γνωρίζω τον κύριο Φωτόπουλο, ξέρω ότι έχει καινούριο τρόπο. Δεν ξέρω, θα μας πει στο παρελθόν, κύριε Φωτόπουλε, από ό,τι ξέρω, υπήρχε δυσκολία νομίζω σε αυτά
στο να μπορέσουν και η ιατρική επιστήμη να επιλύσει αυτό το θέμα. Πριν περάσουμε στην όμορφη ερώτηση που θα σας έκανα και εγώ του κυρίου Ατζακλή, να μας πείτε λίγο τα συμπτώματα που έχει το ροχαλιτό. Και να περάσουμε, αφού βήμα-βήμα, στα διακάν και στην όμορφη ερώτηση του κυρίου Ατζακλή. Να δούμε λοιπόν, κύριε Φωτόπουλο, ποια είναι τα συμπτώματα που έχει κάποιος. Βεβαίως. Τα συμπτώματα του ροχαλιτού μπορεί να είναι ένας πρωινός πονοκέφαλος, ένα αίσθημα κούρασης το πρωί που σηκώνομαστε, σαν να μην έχουμε χορτάσει, θα έλεγα, τον ύπνο, μια συνήθιστη έτσι και ανέτεια υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας, μια αναθρότητα, ακόμα και διαταραχές μνήμης, συγκέντρωσης, προσοχής. Κακοκεφιά γενικά. Κακοκεφιά μπορεί να φτάσει και μέχρι και με τα βλητότητα του συναισθήματος σε πολύ βαριές περιπτώσεις. Βεβαίως, ρωτάει κάποιος φίλος, επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις, αν μπορεί κάποιος να προλάβει το ροχαλιτό, δηλαδή πριν φτάσει σε αυτό το σημείο που είπαμε. Εμείς περιγράφουμε τώρα την κατάσταση όταν κάποιος έχει φτάσει. Μπορεί κάποιος να υπάρχει μια πρόληψη. Πολλές φορές λέμε σε ασθένειες ότι μπορεί να υπάρχει μια πρόληψη και να προλάβει μια κατάσταση. Μπορεί να συμβεί και αυτό στην περίπτωση που αναλύουμε σήμερα, κύριε Φωτόπουλε. Κοιτάξτε, η καλύτερη πρόληψη για το ροχαλιτό είναι όταν από τη στιγμή που θα πρωτοπαρατηρηθεί και κυρίως θα μας το πει ο σύντροφός μας αυτός, γίνει κάποια προσεκτική εξέταση, διάγνωση και ανέβρεση των αιτίων σε ένα εξειδικευμένο ορειλά ιατρείο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγα, κάποιες πρακτικές έτσι συμβουλές είναι η απώλεια σωματικού βάρους στους ανθρώπους οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, ο περιορισμός της λήψης αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος και η αποφυγή βαριών γευμάτων κοντά στην κατάκληση. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ένας μέσος όρος είναι τουλάχιστον 3 με 3,5 ώρες θα πρέπει να τρώμε το τελευταίο μας γεύμα πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Άρα είναι επικίνδυνο το ροχαλιτό, λέμε πολλές φορές στις ασθένειες της. Εγώ πιστεύω, κύριε Φωτόπουλο, που δεν ξέρω αν υιοθετείτε και εσείς αυτήν την άποψη, ο κ. Ατζακλής, που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν την εκπομπή, που γίνεται σε θελοντική βάση, το λέμε, το ξαναλέμε, εδώ στηρίζεται από κάποιους ανθρώπους, ποτέ δεν έχουμε πάρει χρήματα. Ρωτάμε λοιπόν σε αυτές τις ασθένειες, γιατί νομίζω και θεωρώ επιστημονικά, βάσει τη δική μου έρευνα, ότι υπάρχει μια σχέση του σώματος και της ψυχής. Άρα πολλές φορές οι ασθένειες είναι σωματικές αλλά και ψυχικές ασθένειες. Το ροχαλιτό που αναλύουμε στη σημερινή εκπομπή, και στο σημείο αυτό να πούμε και στους φίλους ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο μπορεί όποιος επιθυμεί και έχει κάποιο πρόβλημα που έχει να κάνει το ροχαλιτό με την αϊπνία, με όλα αυτά που ασχολείστε εσείς κύριε Φωτόπουλε, που ασχολείστε και με τον Λάριγκα και με όσο οριλά που είστε διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν λοιπόν ο απλός άνθρωπος και ρωτάνε πολλοί φίλοι, είναι επικίνδυνο το ροχαλιτό? Αν κάποιος ροχαλίζει, μπορεί να πάθει κάτι, μπορεί να του συμβεί κάτι, είναι επικίνδυνο για την υγεία του? Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το ζήτημα? Βεβαίως, να σας απαντήσω. Το ροχαλιτό αυτό καθεαυτό συνήθως δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο που ροχαλίζει. Ενοχλεί πάρα πολύ τον σύντροφο. Εάν όμως το ροχαλιτό αυτό συνοδεύεται από διαπιστωμένα επεισόδια άπνοιας, διακοπής δηλαδή της αναπνοής και κατά συνέπεια της οξυγόνωσης, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ανήκει σε ένα γενικότερο σύνδρομο, το οποίο λέγεται σύνδρομο υπνικής άπνοιας, γνωστό ως sleep apnea syndrome επίσης, το οποίο εμπλέκεται με επιπλοκές από την καρδιά, με αρυθμίες, με υπέρταση κτλ. Κύριε Φωτόπουλο, θα σας ευχαριστώ να σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα που σας βρήκαμε εδώ πέρα, θα σας ευχαριστώ. Τα λέτε ωραία, αρέσουν στους φίλους. Η άπνοια αυτή παρατηρείται σε όλα τα άτομα, σε όλους τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, προδιάθεση θα έλεγα έχουν περισσότερο τα πολύ παχύσαρκα άτομα και τα άτομα τα οποία έχουν σοβαρό ανατομικό πρόβλημα. Δηλαδή, είτε αφορά αυτό τη μύτη, πολύ στραβό διάφραγμα, υπερτροφικές κόγχες, είτε κρεατάκια, που είναι και αυτό σύνηθες στα παιδιά, γιατί και τα παιδιά μπορεί να ροχαλίζουν και να αναπνεύουν. Θα μπορούσε να είναι και το στόμα να αναπνεύσει. Ναι, ναι, και στην περίπτωση του στόματος όμως μπορεί να υπάρχουν και εκεί παράγοντες που εμποδίζουν, όπως είναι η σταφυλή, οι υπερτροφικές αμυγδαλές, οι στενές καμάρες στη μαρθακή υπερώα κτλ. Ποια είναι λοιπόν η συνήθις αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου? Επειδή έχετε ασχοληθεί και πολλοί φίλοι ασχολούνται με και προβληματίζονται για αυτό το ζήτημα, ποια είναι λοιπόν, κύριε Φωτόπουλε? Στις περισσότερες περιπτώσεις σοβαρού ροχαλιτού και εφόσον υπάρχουν και διαπιστωμένα επεισόδια άπνοιας, η επέμβαση εκλογής είναι μια συρρίκνωση της μάζας των αμυγδαλών, εκτομή της σταφυλής και φαρυγκοπλαστική αφαίρεση, δηλαδή τμήματων της μαρθακής υπερώας στο φάριγγα. Mm-hmm. Ναι.
Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που ασφαλώς θα γνωρίζει και ο συνάδελφος, όπου δυστυχώς δεν δίνονται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μια ειδική μάσκα στη διάρκεια του ύπνου, γνωστή ως CPAP, η οποία εξασφαλίζει ανοιχτό τον αεραγωγό σε όλη τη διάρκεια του ύπνου. Και είναι εύκολο να τη συνηθίσει κανείς? Αυτό δυστυχώς είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πολλοί ασθενείς μου έρχονται παραπονούμενοι για αυτή τη μάσκα, η οποία είναι και αντιαισθητική, θα έλεγα, μοιάζει έτσι λίγο με προβοσκίδα. Και μου το έχουν περιγράψει σαν να τρέχει κάποιος στην εθνική οδό πάνω σε ένα μηχανάκι με 80 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να φοράει κράνος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει κανείς. Πάλι καλά, θα μπορούσε να πει τίποτα. Φέρνω πάνω σε ένα ξηράφι, όπως λένε μερικοί. Είναι σωστά το πλεγέματο. Πριν περάσουμε σε κάποιες ακόμα ερωτήσεις πολλών φίλων που παρακολουθούν, να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε Κυριακή βράδυ. Είναι η ώρα περίπου 11 παρα 10. Εδώ συζητάμε με τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Φωτόπουλο, τον γιατρό που ασχολείται, οριλά που ασχολείται με τα θέματα του ρουχαλιτού, με τις αϊπνίες, με τις διαταραχές του ύπνου. Είναι και ο κύριος Ζακλής κοντά μας, σταθερός συνεργάτης Γενικής Ιατρικής. Να υπενθυμίσουμε όποιος επιθυμεί να ρωτήσει πληροφορίες για τις διαλέξεις που κάνω τις επόμενες μέρες, για τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Επίσης, όποιος επιθυμεί μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών, για τον κύριο Φωτόπουλο, τον Ηλία, που ασχολείται, ναι, που μπορεί κάποιος να τον βρει. Είναι, έχει ένα καινούριο τρόπο, κύριε Φωτόπουλε, γιατί σίγουρα αυτά τα θέματα πολλές φορές ο παλαιός τρόπος μπορεί να μην μπορεί να τα επιλύσει, όπως σας είπα και νωρίτερα, γιατί είμαι πρεσβευτής των καινούριων μεθόδων. Άρα λοιπόν θα μας πείτε, γιατί ρωτάει ένας φίλος, πώς θεραπεύεται το ρουχαλιτό με τις σύγχρονες μεθόδους. Λέει ένας φίλος, λέμε για σύγχρονο τρόπο, αλλά να το δούμε λίγο πρακτικά. Έρχεται λοιπόν κάποιος στο γιατρείο σας. Ποιος είναι ο σύγχρονος τρόπος που πρέπει και έχετε επινοήσει εσείς για τη λύση αυτού του μεγάλου και σημαντικού προβλήματος, γιατί μας είπατε και κάποια στατιστική έρευνα που είναι σημαντική. Και υπάρχουν και τα διαζύγια, όπως είπατε και στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν αυξηθεί λόγω αυτού του προβλήματος. Ποιος είναι λοιπόν ο σύγχρονος τρόπος που μπορεί κάποιος να έρθει και να επιληθεί στο ζήτημα αυτό? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η μέθοδος των χειρουργικών υπερρήχων για τη θεραπεία στις σοβαρές μορφές ροχαλιτού και φυσικά και στις άπνιες. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία είναι πολύ σύγχρονη, η οποία αποτελείται από μια γεννήτρια που παράγει κάποιες ταλαντώσεις υψηλών συχνοτήτων, οι οποίες μεταφέρονται στο κοπτικό όργανο του υπερρήχου, το οποίο και διορθώνει το ανατομικό πρόβλημα που κατά περίπτωση ευθύνεται και δημιουργεί το ροχαλιτό. Είτε αυτό είναι το στραβό διάφραγμα στη μύτη, είτε οι υπερτροφικές κόγχες, είτε μέσα στο λαιμό οι σταφυλοί, οι αμυγδαλές και οι στενές καμάρες της υπέρωας. Και πώς εφαρμόζεται αυτό? Πώς εφαρμόζεται αυτό, κύριε Φωτόπουλε? Αυτό εφαρμόζεται, μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς γενική αναισθησία. Γίνεται φυσικά σε κάποια εξειδικευμένη κλινική η όλη διαδικασία. Αλλά απαιτεί πάρα πολύ λιγότερη χρονική διάρκεια σε σχέση με την κλασική επέμβαση και παρουσιάζει και κάποια πολύ άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα. Άρα έχει πλεονεκτήματα, θα λέγαμε, η χρήση των υπερρήχων, όπως είπατε. Να δούμε λίγο έτσι με δύο λόγια ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μας περιγράψετε και τους υπέρρηχους. Ακριβώς. Σε σχέση με την κλασική μέθοδο, οι υπέρρηχοι είναι σαφώς προτιμότεροι, διότι έχουν κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι εντελώς ανέμακτοι, καθώς καυτηριάζουν όλα τα μικρά αγγεία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Είναι σχετικά ανώδυνοι, αφού δεν χρησιμοποιούνται ράματα και νηστέρια. Παρέχουν επίσης συνθήκες τέλειας αποστήρωσης, χάρη στις ταλαντώσεις πολύ υψηλών συχνοτήτων. Ενώ έχουν και άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας που δουλεύουν, δεν προκαλούνται θερμικές βλάβες στους διπλανούς ιστούς. Και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Ρωτάει ένας φίλος, μας είπατε για τους υπέρρηχους. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή στη χρήση των υπερρήχων? Όχι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, καθώς πρόκειται για μία μέθοδο η οποία είναι δοκιμασμένη τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με άριστα αποτελέσματα στο θέμα του ροχαλιτού και της άπνοιας. Κύριε Τσακλή, ακούμε σήμερα για ένα καθημερινό πρόβλημα. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι διαστάσεις, όπως φαίνεται, επιδημίας, έτσι. Βεβαίως. Γιατί τώρα και περισσότερο, ας πούμε, παραπονιούνται για τους άλλους ότι δεν μπορούν να συνταυτιστούν εύκολα κλπ. Και ένας παράγων είναι και αυτός. Διότι πρέπει να κινηθεί και ο άλλος. Δεν πρέπει να κοιμάται μόνο αυτός που ρουχαλίζει, πρέπει να κινηθεί και ο άλλος.
Ωστόσο, νομίζω ότι τα πράγματα βρίσκονται σε καλό δρόμο, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται και θα, όσοι επιμείνουν θα το λύσουν, κύριε Φωτόπουλο, αυτό το πρόβλημα του Ροχαλιτού, νομίζω. Όσοι επιμείνουν θα το λύσουν, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται σωστή οργάνωση και επιμονή και υπομονή που λέτε κι εσείς. Και πάντα η σωστή θεραπεία λύνει συνήθως το πρόβλημα. Και επειδή ασχολούμαστε, κύριε Φωτόπουλο, και με την ψυχολογία, ο τρόπος που μιλάτε έτσι μας βοηθάει να χαλαρώσουμε. Θέλω να μας πείτε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να μας πείτε και όσον αφορά το Ροχαλιτό, υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όποιος επιθυμεί και έχει αυτό το πρόβλημα και γενικότερα να ακούσει τα λόγια σας και τον τρόπο σας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Ποια είναι η μεγάλη όμως αξία, επειδή ξέρω ότι εσείς είστε πρεσβευτής, υπέρμαχος της ψυχικής ηρεμίας, πώς μπορεί να ξεπεράσει κάποιος, και σας ρωτάω με την ιδιότητα του γιατρού τώρα και ενός ανθρώπου που ασχολείται και με όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί ο γιατρός έχει μια πολυεπίπεδη γνώση. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα ή αυτό που μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο όταν είναι ήρεμος και μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας, όχι πανικόβλητος, όχι κάτω από την επίρρεια του άγχους, αλλά κάτω από την ηρεμία και την ψυχική χαλάρωση? Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια που, πώς βοηθάει η ψυχική ηρεμία τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, θα έλεγα, που εμπίπτει και στην κατηγορία κάποιων άλλων συναδέλφων που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Αλλά εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου, βάσει και του αντικειμένου που ασχολούμαι, τα πλεονεκτήματα που παρέχει ένας σωστός και υγιεινός ύπνος, πώς, με τι ενέργεια, με τι διάβια σηκωνόμαστε την ημέρα και με τι όρεξη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής. Βεβαίως, κύριε Φωτόπουλε, στις επόμενες εκπομπές να είμαστε καλά, θα δοθεί η ευκαιρία κιόλας να μας πείτε και για τα προβλήματα των διαταραχών του ύπνου. Μας ενδιαφέρει, μας προβληματίζει σαν εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει κάποια αφιερώματα. Ναι, κυρία Τζακλή, πείτε μας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Και σε διαγράμματα. Βεβαίως. Ναι, τα οποία θα διαφωτίσουν περισσότερο, βέβαια. Γιατί βλέποντας κανείς, καταλαβαίνει λίγο περισσότερο με την οπτική, ας πούμε, αυτή η αντιμετώπιση. Τι με ρωτήσατε, κύριε Φουντουλάκη? Όχι, λέω, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να μας πείτε το δικό σας σχόλιο όσα ακούσαμε σε αυτή την εκπομπή μέχρι τώρα από αυτά που μας πει ο Σπορτζόνη. Εγώ απορώ και θαυμάζω τις νέες μεθόδους, οι οποίες φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει βαλθεί να κατακτήσει όλους τους τομείς της ιατρικής. Η ιατρική είναι μια επιστήμη, δεν είναι μια επιστήμη, αλλά είναι ένα πέλαγος επιστημών και ειδικοτήτων. Όσο και αν μπορεί να φανταστεί ένας γιατρός τι γίνεται, δεν μπορεί να πιάσει το είδος και το μέγεθος των εγχειρήσεων και των πραγμάτων και των ιστοριών και αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Έχει διαδοθεί δηλαδή τόσο πολύ ιατρική που ακόμα και οι της ειδικότητος χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταφέρουν διάφορα πράγματα και να επιλύουν δύσκολα ιατρικά προβλήματα. Σίγουρα, κύριε Φωτόπουλε, πιστεύετε ότι η ιατρική σήμερα έχει φτάσει σε διάφορα επίπεδα, όμως δεν μπορεί να θεραπεύσει σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες πλευρές του καρκίνου? Δεν είναι τώρα επί του παρόντος να το αναλύσουμε. Είναι σαν ερώτημα που μας ρωτάει και ένας φίλος, γιατί σε επόμενες εκπομπές, αν και εσείς μπορείτε και λόγω του βαρημένου προγράμματός σας, θα σας ξαναέχουμε. Γιατί η επιστήμη της ιατρικής δεν έχει θεραπεύσει τα πάντα? Έχει εξελιχθεί, όπως λέει και ο κ. Ζακλής, έχει φτάσει ένα υψηλό σημείο, αλλά δεν έχει δώσει θεραπεία σε όλα. Σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα, το δικό σας σχόλιο, πρέπει να κάνει ακόμα κάποια βήματα η επιστήμη και η ιατρική επιστήμη για να θεραπεύσει και ασθένειες οι οποίες δεν έχει αυτή τη στιγμή θεραπεύσει? Εγώ νομίζω και έχω την αίσθηση ότι γίνονται καθημερινά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και συνεχώς εξελίσσεται η επιστήμη. Γίνονται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες έρευνες, εφαρμόζονται ερευνητικά πρωτόκολλα για θεραπείες και ασθενειών όπως ο καρκίνος. Και καινούργιες ασθένειες που βγαίνουν λόγω του πολιτισμού κλπ. Ακριβώς. Και εγώ τώρα, για να κλείσουμε, πείτε μας λίγο το δικό σας σχόλιο σε όλα αυτά που ακούσατε, ένα μήνυμα προς τους φίλους που σας παρακολουθούν. Τι θα θέλατε να τους πείτε? Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή καταρχάς στους συντρόφους των ανθρώπων που ροχαλίζουν, να τους ενθαρρύνουν να πάνε σε ένα γιατρό ειδικό ορειλά να εξεταστούν, να αποκλειστεί η πιθανότητα και η περίπτωση
να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω σήμερα, ότι ένα ροχαλιτό δεν είναι πάντα αθώο και ακίνδυνο. Μπορεί να κρύβει κάποιες παγίδες. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό, κύριε Φωτόπουλε. Είστε ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ένας αξιόλογος και σημαντικός άνθρωπος. Τα λέμε όλα αυτά, ξέρω ότι θέλετε και δεν σας αρέσουν οι κολλακές, εγώ όμως θα τα πω. Είστε ένας νέος άνθρωπος, νέος επιστήμονας. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον κύριο Φωτόπουλο, υπάρχουν στα τηλέφωνα, στο τηλεφωνικό κέντρο και να απαντήσει. Και επίσης, στο σημείο αυτό θα δούμε στο διάλειμμα και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, Άρτος και Μέλη, με Movicor, Bionat. Τα τηλέφωνα υπάρχουν όλων των χωρικών που στηρίζουν και βοηθούν. Τέλης, που είναι το εστιατόριο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Πεντέλης, η Κατσαρόλα, όλα αυτά θα τα δούμε. Ερωτήσεις και μόλις διαλέξεις ψυχολογίας, θεολογίας και φιλοσοφίας που δίνει την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε τον κύριο Φωτόπουλο και θα τον ξαναέχουμε σε επόμενες εκπομπές για να συνεχίσουμε τα ενδιαφέροντα θέματα και το θέμα που ξεκινήσαμε στη σημερινή εκπομπή, το οποίο είναι ανεξάρτητο και δεν μπορεί μέσα στο πρώτο μέρος να το εξαντλήσουμε. Περνάμε στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε με ένα φιλοσοφικό και θεολογικό ζήτημα και ψυχολογικό στο δεύτερο μέρος για την ψυχική ευφροσύνη, την ψυχική χαρά, και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, περίπου 11:15 Κυριακή βράδυ. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και πάλι κοντά σας. Την Παρασκευή το βράδυ 2 η ώρα θα είναι η εκπομπή σε επανάληψη, διότι νύχτα. Βλέπετε και το τηλέφωνο της εκπομπής. Το τηλέφωνο αυτό βοηθάει στο να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μας, να μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε κάτι, να αφήσετε αυτό που θέλετε στο τηλέφωνο και επίσης να ρωτήσετε πληροφορίες για τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια. Άρτος και Μέλη, αλυσίδα αρτός ζωοπλαστείου, οι εκδόσεις Ποταμίτου, που έχουν, όπως είπε ο κ. Τσακλής, όμορφα επικοδομητικά βιβλία. Στο τηλέφωνο μπορεί να ρωτήσετε που βλέπετε. Επίσης είναι ο Τέλης στο ελληνικό εστιατόριο, η Κατσαρόλα ελληνικό εστιατόριο, και οι άνθρωποι και η Bionat με το Movicor, που είναι κατάλογοι ελίγκους και φυτικά προϊόντα έχει η συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, έχει μόνο φυσικά προϊόντα. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες και επίσης όποιος θέλει, αγοράζοντας κάποιο από αυτά τα βιβλία ή κάποια από αυτά τα βιβλία, μπορεί να κερδίσει, να του δώσουμε και άλλα δωρεάν βιβλία και άλλα δώρα. Βλέπετε και τα βιβλία «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». «Η ευτυχία της ζωής» είναι το ζητούμενο της εποχής μας. Επίσης, είναι κάτι ψυχοσωματικό, επηρεάζει το σώμα, την ψυχή, και η ψυχή το σώμα. Όταν αισθανόμαστε καλύτερα και έχουμε θετικές σκέψεις, τότε αυτό μας βοηθάει πολλές φορές να είμαστε πιο αισιόδοξοι, να βρούμε, πατώντας καλύτερα, όπως λένε οι άνθρωποι της εποχής μας, στα πόδια μας, μπορούμε να βρούμε καλύτερα μια εργασία. Επίσης, όταν είμαστε αισιόδοξοι, με θετικές σκέψεις σε σωματικό επίπεδο, μπορούμε να είμαστε καλύτερα, να είμαστε πιο υγιείς, να ξεπερνάμε τις αλλεργικές γενικότερα αντιδράσεις. Και άνθρωποι που πάσχουν από βαρκές ασθένειες, όταν έχουν αισιοδοξία, μπορούν ψυχολογικά να παραταθεί η ίδια τους η ζωή. Και επίσης, εμείς που ασχολούμαστε και ερευνούμε την ανθρώπινη ψυχή, ανατόμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ψυχής, έχουμε δει επίσης ότι η άθληση, έχουμε δει επίσης ο χορός, η κίνηση του ανθρώπου τον βοηθάει για κοινωνικοποίηση, η κίνηση του ανθρώπου τον βοηθάει να βγάλει ό,τι έχει μέσα του στο υποσυνείδητό του, να βγάλει τα ένστικτά του, ορμές του. Άρα, πολλές φορές και στις ίδιες τις ασθένειες βοηθάει η κίνηση, η άθληση, να αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά. Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο αυτό, γιατί το νόημα της ζωής, η αυτοπραγμάτωση, είναι το ζητούμενο της εποχής μας, να έχουμε σκοπό, κάπου να στοχεύουμε, κάπου να παραδίδουμε, κάπου ουσιαστικά να όλη μας τη θετική ενέργεια να την παρέχουμε σε κάποιες όμορφες δραστηριότητες. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου, αξιοποίηση του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και την σιωπή στον Πλοτίνο, νεοπλατωνισμό, είπαμε το γεφύρωσε το μεταφυσικό και το υλικό το φυσικό, περιγράφει πολλά πράγματα για την ψυχή ο Πλοτίνος, ουσιαστικά περιγράφει και τις διαφορές των συναισθημάτων του ανθρώπου με τα ζώα, με τα ένστικτα των ζώων, με όλα αυτά και πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος και πώς τα ζώα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη και ό,τι έχουν περιγράψει για τους δύο αυτούς κόσμους. Το επόμενο βιβλίο, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, ό,τι θα θέλαμε να μάθουμε.
το επόμενο βιβλίο και να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Είναι αυτά, είναι το βιβλίο του κυρίου Αντζακλή, του γιατρού της Γενικής Ιατρικής. Οι τροχοϊστές. Αποκωδικοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Επόμενο βιβλίο, Συντέλεια του κόσμου, καταστροφή, προφητείες που ο ίδιος ο κ. Αντζακλής, με τη δική του οπτική γωνία, μέσα από τους θεολογικούς λόγους, μέσα από την αποκάλυψη και την διαθήκη, έχει αντλήσει αγιογραφικά χωρία και τα αναλύει. Και τέλος, έχουμε την αναγέννηση, την αναμόρφωση, και όποιος έχει δυνατότητα και θέλει να εμπλουτίσει με όμορφες εικόνες, ο κ. Αντζακλής μέσα από τα δικά του DVD, αυτό το έχει κάνει. Το έχει κάνει και το κάνει εδώ και πολλά χρόνια όμορφα και δημιουργικά. Και έτσι ακλείνουμε λοιπόν για την ευφροσύνη. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να δούμε και άλλα στοιχεία πώς μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνήσει σωστά. Μας είπατε για τις αξίες, μας είπατε για τις αρετές, η ευτυχία του ανθρώπου. Λέει ένας μεγάλος στοχαστής ότι ο άνθρωπος η ευτυχία του χρειάζεται όχι μόνο την απόλαυση υλικών πραγμάτων, αλλά χρειάζεται ελπίδα και να προσπαθεί να αλλάξει. Πολλές φορές μιλάμε σε ανθρώπους στην εποχή μας, κύριε Αντζακλή, αλλά δεν αλλάζουν. Όταν κάποιος λοιπόν έχει μέσα του, νομίζω ότι τα ξέρει όλα, ο μεγάλος δάσκαλος Ιωάννη, ο Σωκράτης είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα από όλους, ενώ ήξερε τόσα πράγματα, το είναι γνωστό. Τον είδαμε και νωρίτερα και τον Σωκράτη, την προηγούμενη φωτογραφία, είπατε και τον Διογέννη. Τον έχουμε για τις φωτογραφίες που, που είναι πίσω μας, που έχουν εμπλουτίσει την εκπομπή, ότι ο Διογέννης έψαχνε άνθρωπο να βρει, με το φανάρι ουσιαστικά. Ο Διογέννης ήταν φιλόσοφος και επίσης έκανε και είχε ένα σωστό βίωμα, μια σωστή συμπεριφορά και μια εμπειρία ζωής. Άρα λοιπόν, κύριε Αντζακλή, σήμερα λοιπόν... Ξήξατε πολλά θέματα. Ξήξατε πολλά θέματα, κύριε Φιδουλάκη. Ναι, σας ακούμε. Αγαπητέ μου Γιώργο. Και αυτά τα πολλά θέματα βέβαια είναι μέσα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, αλλά θέλουμε καιρό και σιγά σιγά καλά, σίγουρα, αναλύσουμε, να αναλύσουμε μεγάλα θέματα. Λοιπόν, το θέμα της άγνοιας που είπατε, ότι είναι φοβερή η άγνοια, φοβερό πράγμα η άγνοια, ή της λανθασμένης γνώσης, έτσι, είναι από τα κορυφαία πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να έχει υπόψη. Η άγνοια, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι μέγας γκρεμός και το φέρνει ακριβώς εκεί που θέλει, δηλαδή η άγνοια των γραφών. Η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει ένα πλούτο γνώσεων, ζωτικών γνώσεων για τη ζωή, για να μην μπορούν να μας σπάσουν αυτή την ασπίδα της προστασίας από τις γνώσεις οι δυνάμεις του κακού. Συνέχεια ο Σατανάς και οι άνθρωποι του, οι άγγελοι του και οι άνθρωποι του σπέρνουν δαιμόνια ψεύδου στην ανθρωπότητα. Και έτσι καταδύσαμε η ανθρωπότητα να κυριαρχείται κατά 90% από ψέματα και 10% από αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό. Και οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, το 90% από αυτά που λένε είναι ψέματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν πρέπει να λέει ψέματα. Πρέπει να λέει τις αλήθειες αυτές που πρέπει να λέει. Και αυτές οι αλήθειες είναι γραμμένες στην Αγία Γραφή. Αν δεν ξέρεις λοιπόν την Αγία Γραφή, θα σου πει ο άλλος ότι κατοικείται ο Άρης. Θα σου πει ο άλλος ότι η ανθρωπότητα θα πάει σε έναν άλλο πλανήτη και θα συνεχίσει να ζει. Δεν ξέρει την Αποκάλυψη και τι θα γίνει. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Ενώ η Αποκάλυψη λέει θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα γίνει αυτός ο πόλεμος, μετά θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, μετά θα έρθει ο Χριστός, μετά θα μαζέψει τους καλούς, αυτούς που θέλει και τους άλλους θα τους πετάξει στα αζήτητα εκεί πέρα στην κόλαση μαζί με τον Σατανά και θα ξαναδημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και λένε θα πάμε με ένα πύραυλο σε ένα άλλο άστρο και θα το κατοικήσουμε και θα συνεχίσουμε εκεί τη ζωή μας. Αν δεν θα συνεχίσει εκεί τη ζωή σου, φίλε, διότι δεν ξέρεις. Σου έχει πει ο Θεός τι θα γίνει. Άμα κάθεσαι εσύ και κάνεις υπολογισμούς με το μυαλό σου, θα πέσεις έξω. Ο Θεός αυτά που έχει πει και αυτά που έχει πει η Αγία Γραφή τα έχουν αποδείξει άγιο την αλήθεια, γιατί κάνουν θαύματα μέσω αυτής της προστασίας του Θεού. Δεν μπορείς λοιπόν να έρχεσαι εσύ και να λες θα μπούμε σε μια κάψουλα και θα πάμε σε άλλους πλανήτες και θα κάνουμε κλπ. Αυτό είναι ψεύδος. Να σας πω πόσα ψεύδι λένε έτσι προχείρως τώρα παίρνω, πόσα κουτόχορτα ψεύδι διαδίδονται. Ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Εξισώνουν μια θρησκεία του Ζωροάστρη, προχριστιανική, η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται, και οι Ινδουικές θρησκείες προσκυνάνε ποντίκια, αγάτες, κατσαρίδες, με τη θρησκεία του Χριστού. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Μα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ο Χριστός ήρθε, αναστήθηκε, ανάστησε και μας είπε ότι θα μας. Και εμφανίζεται μετά το θάνατό του στους Αποστόλους και τους λέει τόσα πράγματα και από τον τάφο του βγαίνει το Άγιο Φως. Υπάρχουν τέτοια πράγματα σε άλλες θρησκείες? Οι άλλες θρησκείες είναι, σαν να λέμε, τυπικά πράγματα, αυτά που κάνουμε και εμείς. Ένας άνθρωπος που μιλάει, που λέει ωραία πράγματα, ξέρω εγώ κλπ. Πεθαίνει, χάνεται και τελείωσε. Λοιπόν,
Μα τον βάζουν τον Χριστό μέσα σε 10 άλλους, λέει, και αυτοί είναι οι αβατάρες, λέει, που θα έρχονται κλπ. Και θα έρθει και καινούριος Χριστός. Μας λένε οι ψεύδο Απόστολοι, οι ψεύδο Μάρτυρες, οι ψεύδο, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, οι ψεύδο. Εμείς ξέρουμε ότι δεν θα έρθει άλλος Χριστός. Θα έρθει ο ίδιος Χριστός τη δεύτερη φορά. Δευτέρα παρουσία, λέμε. Άλλο ψέμα ότι ο άνθρωπος κατάγεται τον πίθηκο. Μα είναι δυνατόν τώρα να λένε διαπράγματα στον 20ο αιώνα. Επειδή κάτι ψεύτο επιστήμονες βρήκανε, λέει, δήθεν, πού είναι αυτά που βρήκαν, δεν βρήκαν τίποτα. Και όμως, αν κοιτάξετε όλα τα δορυφορικά κανάλια, αυτά που δίνει και η Νόβα και το ένα και το άλλο, δεν φταίνε βέβαια οι εταιρείες, τη δουλειά τους κάνουν. Αλλά μέσα στα κανάλια αυτά υπάρχει προπαγάνδα, αντιχριστιανική, αντιευαγγελική προπαγάνδα. Σου λένε δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι αυτοπλήθικο, ότι έζησε πριν από τον Αδάμ, άζησαν άλλοι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να αναλύσουμε αυτά και έτσι, γιατί είναι. Ουσιαστικά. Δεν πετάγουμε από το ένα θέμα, αλλά θέλω να σας πω ότι αν δεν ξέρει κανείς την Αγία Γραφή, τι μπορεί να του προσάψει ο άλλος, να του φέρει ο άλλος σαν αλήθεια για να είναι ψέμα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει την Αγία Γραφή είναι σταθερός. Σου λέει, ξέρω τι θα γίνει. Άρα η γνώση γενικότερα και έτσι. Δεν χρειάζεται να χρειάζεται αυτό ο λόγο. Η γνώση και έτσι. Ξέρω ότι αν πεθάνω ανεξομολόγητος θα πάω στην κόλαση. Ναι, το ξέρω. Ναι. Τι να μου πει τώρα εσύ ο αστρολόγος. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά και θα τα αναλύσουμε για να δούμε και τις διαφορές με τις άλλες θρησκείες. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανατονίσει. Γιατί αυτό που είπατε και για τον Άρη. Λένε ότι ρωτήσαν και τον Γέροντα Πορφύριο όταν ζούσε τον μεγάλο, τον Άγιο αυτή τη στιγμή της Ορθοδοξίας και απάντησε όπως και άλλοι Άγιοι που είπαν ότι δεν είναι το ζητούμενο αν ξέρουμε ή τέτοια στιγμή δεν ξέρουμε υπάρχει δεν υπάρχει ουσιαστικά ζωή σε άλλους πλανήτες. Δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός. Ναι, έτσι είναι. Άρα δεν είναι σημαντικό για τη σωτηρία μας και την ψυχή μας. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Είπατε, πρέπει να ταξινομούμε. Έτσι, άρα δεν υπάρχει ταξινόμηση. Εγώ λέω, έστω και αν υπάρχουν εκατομμύρια πολιτισμοί σε όλο το σύμπαν, τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει με εμάς. Εμάς μπορούν να μας βοηθήσουν αυτοί. Βέβαια, αυτό δεν είναι το βασικό δηλαδή. Δεν έχει έρθει κανένα σήμα. Και η θεωρία του Δαρμίου που είπατε νωρίτερα, δεν λέμε απλά έτσι ουσιαστικά. Έχουμε κάνει ειδικό θέμα, έχουμε φέρει επιστήμονες για η θεωρία του Αρφίνου. Έχει επιστημονικά λάθη. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή θα το πούμε και σε άλλη εκπομπή, γιατί πολλές φορές νομίζουν κάποιοι ότι το να κατηγορούμε έτσι και να λέμε ότι αυτό δεν το πιστεύουμε ή αυτό δεν το δεχόμαστε ή και ο Ιωάννη Αρβίνου έχει λάθη. Για έχει, μας... έχει επιστημονικά λάθη. Ιατρικά έχει αποδειχθεί ιατρικό και επιστημονικό. Υπάρχουν λάθη αρκετά σημαντικά για τους επιστήμονες του Ιωάννη Αρβίνου και τα αμερικάνικα πανεπιστήμια τα έχει ξεπεράσει. Εκτός αυτού. Αυτό που λέτε είναι πασιφανές και είναι σοβαρό. Εκτός αυτού. Εμείς δεν χρειάζεται να έχουμε αποδείξεις για τα λάθη του Αρβίνου. Σωστά. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός έκανε ένα ζευγάρι ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα. Τελείωσε από εκεί και πέρα. Ούτε πίθηκε χωράνε εδώ, ούτε δεν χωράνε, ούτε κλπ. Α, στους πίθηκους εκεί που κάθονται και εκεί που κάνουν. Εντάξει, δεν είναι μορφολογία επειδή μοιάζουμε με τον πίθηκο. Μερικοί άνθρωποι μοιάζουν με πίθηκους, ας πούμε, εκεί οι αμπορίτζινες, οι φουκαράδες μοιάζουν με γορίλες, ας πούμε κλπ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για βάλει ένα γορίλα και ένα αμπορίτζι να δούμε ποιος είναι πιο έξυπνος. Υπάρχει γορίλας που να πλησιάζει έστω και ένα χιλιοστό της αντιλήψεως του ανθρώπου. Δεν υπάρχει. Επομένως, τι σημασία έχει τώρα μορφολογικά να μοιάζει. Και εγώ βάζω ένα το Μάριο από μια αρκούδα ή μαρκούδα όμως. Από μέσα δεν είναι μαρκούδα, είναι άνθρωπο. Δεν είναι εξωτερική εμφάνιση, δεν είναι με λίγα λόγια κτλ. Μετά δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση όπως ο Φρόιντ είπε. Δεν υπάρχει. Λέει, αλλά κινούμεθα από το ένστικτο. Λάθος κύριε Φρόιντ. Το λέει η Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος έχει ευθύνη γιατί έχει ελεύθερη βούληση. Θα μπορούσε να πει του Σατανά ο Αδάμ, φύγε ρε, δεν θέλω τίποτα μαζί σου. Του είπε όμως, για να το δούμε και λοιπά, και πήγε και έφαγε τον καρπό τον απογορευμένο. Δεν έχει. Αλλά ελεύθερη... όπως κρίνει και τις πράξεις του, θα μας πει τώρα ο Φρόιντ εμάς αν έχει ελεύθερη βούληση της Ορθοδόξης. Αυτά να τα πει ο Φρόιντ και ο ένας και ο άλλος αυτά, σε σκουτόφραγκους, αυτοί που δεν ξέρουν ούτε Ευαγγέλιο, ούτε έχουν κουλτούρα, ούτε έχουν Αγίους, ούτε τίποτα που να τα έχουν αναλύσει. Σε εμάς έχουν τα πράγματα. Κύριε Τσακλή, να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί αν πηγαίνουμε πολλά θέματα δεν θα γινόμαστε κατανοητοί. Αυτό είναι να πείτε το εξής, ότι πρέπει να κρυθούμε και τις πράξεις μας, τις ενέργειές μας. Εγώ εντάξει, έχω την άποψη ότι γενικό και ο Φρόιντ έχει πει σημαντικά πράγματα, έχει κάνει και λάθη και όλοι αυτοί οι επιστήμονες και όλοι αυτοί οι ψυχολόγοι. Ξεκινάνε από λάθος βάση. Έχουν και τα σωστά τους, έχουν και κάποια πράγματα που μπορούμε να διαφωνούμε κτλ. Αυτό δεν είναι τόσο το σημαντικό. Είμαστε τις μέρες που παίρνουμε όλους τους καρπούς κτλ. Και ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε την ιδεολογία και τη σκέψη μας, γιατί σε όλα τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, αυτό τονίζω, υποστηρίζω την ψυχολογία, αναλύω συναισθήματα και στο τελευταίο βιβλίο. Τα ένστικτα του ανθρώπου, τις διαφορές που έχουμε με τα ζώα, την ευτυχία, το σκοπό της ζωής. Γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουν. Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, σήμερα μιλάνε ψυχή, ευρωσύνη, να είμαστε χαρούμενοι γύρω μας,
ουσιαστικά τη διαφορά που έχουμε, γιατί ο αισιόδοξος άνθρωπος, ο θετικός άνθρωπος ζει περισσότερο, έχει κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να μην εθιστεί. Το ζητούμενο είναι της εποχής μας είναι ο εθισμός σε διάφορες ουσίες κτλ. Ο αισιόδοξος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει μιζέρια, κατάθλιψη, άρα ξεπερνάει, στέκεται στα πόδια του, μπορεί να είναι ευκολότερα να βρει δουλειά, να έχει μια αντιληπτική ικανότητα του περιβάλλοντος και των ανθρώπων που έχει γύρω του. Υπάρχουν αυτά τα λάθη, αυτά, η κυρία Τσακλή, αυτά μας λέτε. Θέλετε κάτι άλλο ναι, να πείτε? Και ένα άλλο φοβερό ψέμα είναι η μετασάρκωση. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι, βέβαια. Ο Χριστός δεν μίλησε ποτέ για μετασάρκωση, ούτε οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν τη μετασάρκωση. Μα τονίζει και η Συγγενή Διαθήκη ότι ο άνθρωπος, ότι τη στιγμή που πεθαίνει, από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλες διαφορετικές άλλες ζωές και δεν πηγαίνει, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό μας βοηθάει. Πάλι ακρίσιμο. Ναι, ναι, βοηθάει κάποιους και νομίζουν κάποιοι ότι παίρνουν στην παγίδα ότι θα ζήσω άλλες 10 ζωές. Άρα έχω χρόνια παγίδα μπροστά μου, ζωές. Καλά το είπατε. Να μετανοήσω και για να μπορέσω να αλλάξω σκέψη. Ζούμε μία φορά και ουσιαστικά γι' αυτό που ζούμε κρινόμαστε τις πράξεις μας και έχουμε ελεύθερη βούληση. Ο Θεός γνωρίζει ότι θα γίνει αργότερα, μέσα σε 10 λεπτά ή σε μία ώρα, σε μέρες, σε χρόνια. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Άρα είμαστε, κρινόμαστε με βάση τις ελεύθερες πράξεις μας, την ελεύθερη βούληση την οποία έχουμε. Γι' αυτό προτείνω στους αγαπητούς φίλους και ειδικά στους νέους να ανοίγουν που και που και να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, για να καταλαβαίνουν μετά τα πόσα ψέματα διασπείρουν οι δυνάμεις του κακού γύρω-γύρω, πόσα ψέματα και πόσο αδιαφορούν για την ύπαρξη του Χριστού, δεδομένου ότι οι περισσότερες σέκτες στην Αμερική και αλλού προβάλλουν την αυτοσωτηρία. Ο άνθρωπος δεν θα σωθώ εγώ μόνος μου. Είμαι Θεός και θα ξαναβρω το Θεό μέσα μου. Δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου. Θα σωθείς με αυτόν που σε έκανε. Θα σωθείς με τον Χριστό, θα σωθείς με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να σωθείς μόνος. Η αυτοσωτηρία είναι σατανική ιστορία, όπως είναι και η μετασάρκωση. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις. Είναι σαν να θέλω να σηκώσω τον εαυτό μου πιάνοντας από το γιακά να σηκωθώ. Δεν γίνεται. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια δύναμη η οποία να μπορέσει να με σηκώσει, ένα άλλο σημείο αναφοράς. Και το άλλο σημείο αναφοράς είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σηκώσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει σε αδιθεώρητα ύψη. Και δεν χρειάζεται και πολλές γνώσεις. Δεν είπε ο Χριστός σε κανέναν, μάθε και είναι κινητή βιβλιοθήκη και θα σωθείς. Αν κάποτε οι αρχαίοι, όπως λέγει κάποιος, οι αρχαίοι νόμιζαν ότι η σωτηρία είναι μόνο στη γνώση, ήρθε ο Χριστός και μας είπε ότι η σωτηρία είναι και στην καρδιά και στην ψυχή και στην αγάπη. Γι' αυτό και αγράμματοι άνθρωποι, όπως ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας, αγίασαν. Αγράμματοι άνθρωποι αγίασαν. Αγράμματοι, όχι χαζοί όμως, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι μωροί, έξυπνοι, αλλά αγράμματοι. Ο Μέγας Αντώνιος δεν ήταν ο καθηγητής της Ιστορίας, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Έτσι. Ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος, ο οποίος απέδευτος. Δεν είχε πάει στο σχολείο. Σωστά. Και όμως πηγαίνανε καθηγητές εκεί πέρα και τον εξετάζανε και κάνανε διαλόγους μαζί και απορούσανε πώς είχε μάθει αυτά τα πράγματα και πώς ήξερε τόσα. Μα είναι και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος που δίνει στον άνθρωπο τα σωστά πράγματα. Και τι λέει ο Κοσμάς ο Αιωτολός, ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Ο πονηρός άνθρωπος καλύτερα να μην εκπαιδευτεί, να μην πάει στο σχολείο, γιατί αν είναι πονηρός θα κάνει μεγαλύτερη καταστροφή. Μέσα στο Πλάτων. Ναι, ναι, το ξέρω και Τσακλή. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να τονίσουμε, επειδή μιλήσατε για το καλό και το κακό, μέσα στις αξίες και στο αξιακό σύστημα του ανθρώπου υπάρχουν οι έννοιες του αγαθού, του καλού και του κακού. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και πριν αναφερθούμε στο Ευαγγέλιο μου και τη συγγραφική μου δραστηριότητα, το τελευταίο βιβλίο μιλάω για τις έννοιες της ψυχής, του καλού και του κακού, σε όλα αυτά τα βιβλία τα οποία έχω γράψει. Βλέπουμε και το τελευταίο βιβλίο που μιλάει για την ψυχή, για τη θέση του ανθρώπου, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, είναι ότι ο άνθρωπος πολλές φορές έχει εξοικειωθεί με την ίδια του τη ζωή και πολλές φορές, ενώ υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές, υπάρχουν καλά γεγονότα, υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί κάποιος να σταθεί σε αυτά λόγω της εξοικείωσης της οποίας έχει, δεν στέκεται σε θετικά πράγματα, αλλά ψάχνει να βρει αρνητικά γεγονότα, προβλήματα, ό,τι τον απασχολεί, ό,τι τον επιβαρύνει και θεωρούμε αυτά που ζούμε πολλές φορές έχουμε θετικά στοιχεία, πράγματα που ανθρώπους μας καταλαβαίνουν, όμως επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Είναι λάθος αυτό, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά στοιχεία, να βλέπουμε και τα αρνητικά προβλήματα. Άρα, γιατί η κατάθλιψη πολλές φορές, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάει, έχει ως αφετηρία, έχει ως αρχή, όταν δεν
στεκόμαστε όταν δεν στρεφόμαστε στα θετικά που έχει η ζωή μας. Και επίσης πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο πρέπει να δούμε και να σκεφτούμε ότι πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο για την αυτογνωσία, για την ενδοσκόπηση, για να δούμε τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό μας, αυτά που οδηγούνται αργότερα στο συνειδητό μέρος της ψυχής, τις γνώσεις που τις μεταφέρονται στο συνειδητό μέρος, να τα δούμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί όλες αυτές τις πληροφορίες, τα προτινόμενα βιβλία αυτής της τηλεοπτικής εκπομπής βοηθούν να εμπλουτίσουμε με εικόνες, γιατί η ψυχολογία αυτή τη στιγμή ασχολείται όχι με το τι είναι η ψυχή, γιατί ο Πλάτωνας χώρισε την ψυχή σε τρία επίπεδα, θυμοειδές, θυμητικό και λογιστικό, αλλά ασχολείται με τα συναισθήματα, με τα αποτελέσματα της ψυχής, ασχολείται αυτή τη στιγμή η ψυχολογία. Ναι, κυρία Τσακλή, και για να ξεκαθαρίσουμε και στους φίλους ότι έχουμε αφιερώσει το κάθε Κυριακή βράδυ πριν τελειώσουμε να αναλύουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής που ακούσαμε. Κυριακή βράδυ είναι τώρα. Σήμερα το πρωί το ακούσαμε στις εκκλησίες μας. Οπότε ναι. Μας πείτε ποιο είναι το απόσπασμα και το χωρίο. Είναι η Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου. Είναι στο Λουκά, στο Γιώτα Ήτα, κεφάλαιο στο 10 με 14. Είπε ο Κύριος στην παραβολή τάχτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό, προσεύξαστε. Δύο άνθρωποι ανεβήκαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Μιλάμε τώρα για το ναό του Σολομόντος, έτσι. Ο ένας ήταν ο Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθεί στον εαυτό του, προσεύχεται και έλεγε: Ο Θεός, σε ευχαριστώ, ευχαριστώσει, ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων. Ορίστε. Αυτός τώρα θεωρεί ότι δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι εγωισμός τώρα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτός, ξεχωριστός, έτσι. Και αν ήταν ξεχωριστός, άσε να το πούν οι άλλοι, όχι εσύ ως μου. Ο Φαρισαίος σταθεί στον εαυτό του προσεύχει. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ουκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων. Άρπαγες, κατηγορεί την όλη την ανθρωπότητα, άρπαγες άδικη μοιχή. Και όπως αυτός εδώ ο τελώνης, είδε και τον τελώνη απέναντι. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, θέλει να πει. Από 10 πάντα ως ακτώμε. Βγάζω το 1 δέκατο από 10, σημαίνει βγάζω 1 δέκατο από τα χρήματα που έχω για να τα δώσω στη βοήθεια των φτωχών. Καλό είναι, δεν είναι κακό αυτό, θα άρρωστο πράγμα. Αλλά ο τελώνης μακρόθεν έστεχε μακριά, δεν τολμούσε να πάει μπροστά εκεί που ήταν και οι άλλοι. Έστεκε και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του λέει να σηκώσει τον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός να με λυπηθεί, να με λεήσει εμένα τον αμαρτωλό. Γυρίζει λοιπόν ο Χριστός και τους λέει: Σας βεβαιώνω, λέγω ημίν, αυτός κατέβηκε δικαιωμένος στο σπίτι του, παρά εκείνος ο άλλος, ο Φαρισαίος. Ο τελώνης βέβαια έκανε τη σωστή προσευχή που είπε: Συγχώρεσέ με Κύριε τον αμαρτωλό. Διότι οποιοδήποτε υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αυτή είναι μια μικρή περικοπή του Ευαγγελίου μας που λέγεται Τελώνη και Φαρισαίου και μας έχει πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα έχει εδώ μέσα το μήνυμα της εξομολογήσεως. Αισθάνθηκε την ανάγκη όχι να τα πει στην εικόνα, όπως λένε μερικοί, αλλά να τα πει μπροστά στον κόσμο ή τουλάχιστον μπροστά στον Θεό και επισήμως μέσα στον ναό να πάει και να πει ότι εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και θα ήθελα ο Θεός να με λυπηθεί και να με συγχωρέσει. Ταπεινώνει τον εαυτό του. Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς και ειδικά ένας περήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να το πει αυτό, να πει ότι είμαι αμαρτωλός. Συνήθως εμείς λέμε το αντίθετο. Είμαστε καλοί. Είμαστε θετικά στοιχεία της κοινωνίας, λέμε. Και μερικοί που είναι και λίγο άμυαλοι λέει: Εγώ είμαι καλύτερος. Έχεις δει ανώτερα από μένα, ναι. Κάτι τέτοια λένε και μερικοί άνθρωποι και γίνονται αντιπαθητικοί. Ο Φαρισαίος τι είπε: Δεν είμαι εγώ, λέει, άρπαγας όπως οι άλλοι άνθρωποι και όπως εκείνος ο τελώνης εκεί κάτω, λέει. Εγώ έχω αρετές. Δηλαδή πήγε στο Θεό να του πει τις αρετές του. Να του πει ότι είναι προσεύχομαι, σ' αγαπάω, κάνω κλπ. Λέγονται τώρα αυτά από ένα σόφρονο άνθρωπο. Το είχε χάσει φαίνεται το μυαλό. Και άρχισε να κομπάζει, άρχισε να καφιέται μπροστά στο Θεό. Να καφιέσαι μπροστά στο Θεό, να καφιέσαι μπροστά στους ανθρώπους, κάπως το καταλαβαίνω. Αλλά να καφιεθείς και μπροστά στο Θεό, τι να του πεις στο Θεό, ότι ξέρεις Θεέ, εγώ, δηλαδή σαν να του λες πρόσεξε μην κάνεις κανένα λάθος. Και
Δεν αναγνωρίζεις τη μεγάλη... Το φυσικό στοιχείο της εποχής είναι η υγωπάθεια και ο κινησμός, κυρία Τσακλή. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε, οπότε πείτε και εσείς έναν λόγο και να πω και εγώ. Λοιπόν, ο Θεός απορρίπτει την κάφη φυσιολογία. Ουδέποτε να καυχόμεθα μπροστά στους ανθρώπους ή μπροστά στον Θεό και να λέμε τα προτερήματά μας, έστω και αν έχουμε κάποια προτερήματα. Και γι' αυτό τα κάνουμε ελεημοσύνη, θα είναι κρυφή. Δεν θα λέμε, εγώ χτες πήγα στην τράπεζα και έδωσα 50 ευρώ για το τάδε μέρος και για τα παιδιά της Αφρικής κλπ. Αυτό απαγορεύεται. Δεν κάνει να το λέμε. Άλλο, σε ένα φίλο εμπιστευτικά μπορεί να του πεις έδωσα κάποια χρήματα κλπ. Αλλά αν πας και πεις ότι εγώ χτες πήγα και έκανα αυτό, τα έχεις χάσει αυτά τα λεφτά, να το έχετε υπόψη. Ή αν γράψεις το όνομά σου δωρεά του κυρίου τάδε και αυτά, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Ο Θεός ξέρει τη δωρεά που έχεις. Δεν χρειάζεται ο Θεός από σένα να το θυμίσεις ότι έχεις κάνει κάποια δωρεά. Δεν χρειάζεται να του πεις ότι πήγες σε ένα νοσοκομείο και είδες έναν άρρωστο. Ξέρει ο Θεός ότι έκανες μια θυσία γιατί για να πας στο θέατρο πήγες σε ένα νοσοκομείο. Το ξέρει ο Θεός αυτό το πράγμα. Οπότε, κύριε Τσακλή, μου είπατε πριν να συζητήσουμε ότι ναι. Πόσο μεγάλη αξία έχει να επισκεφτόμαστε τους αρρώστους. Βέβαια, είναι σημαντικό, ναι. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Έχετε καταλάβει πόσο μεγάλη αξία. Να πω ένα λόγο και πάλι θα σας δώσω το λόγο. Ναι. Βλέπουμε και τη σαφική δραστηριότητα για να κλείσουμε. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Μιλήσαμε σήμερα για την ψυχή, για την επικοινωνία του ανθρώπου, για τις σχέσεις. Διότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε πολλές φορές και τη μόνη της εποχής μας. Κάτι που λέει ο ανιψιός του Φρόιντ, ο Μπερνές, που λέει, μίλησε για την κοινωνική ψυχολογία, μίλησε για τη μάζα του ανθρώπου. Άρα, αυτά που λέμε εδώ πέρα είναι πολλές φορές αλλάζουν και δεν ακολουθούμε τη μάζα της εποχής μας εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, το επόμενο βιβλίο για του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο, Φύση και Σιωπή, στον Πλωτίνο, στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο, ο Πλωτίνος, στη φωτογραφία του Εξωφύλου. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η Πατερική Θεολογία, Πλάτωνος Αριστοτέλης, μεγάλο μετέωρο, είναι οι τοιχογραφίες που βλέπουμε στο εξώφυλλο του βιβλίου μου. Τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι τα 5 βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει και τα βιβλία του κ. Τσακλή, Φιλάδη και Χριστιανισμός, Υδροχοϊστές. Είναι το επόμενο βιβλίο «Η συντέλεια του κόσμου», προφητείς της συντέλεια του κόσμου. Και τέλος, «Αναγέννηση, αναμόρφωση». Θα δούμε τώρα το Bionat, τα φυτικά προϊόντα που είδαμε και τα τηλέφωνα της συγκεκριμένης εταιρείας με τα φυσικά προϊόντα για ελίγκους, για ευωές και για άλλες αρρώστιες που έχει κάποιος. Επίσης είδαμε το άρθρος και μέλι, μια λυσίδα αρθροζωοπλαστικής που τώρα βρίσκεται απέναντι από τον Πεντάγωνο, έχει ανοίξει καινούργιο κατάστημα. Είδαμε επίσης την Κατσαρόλ, το ελληνικό εστιατόριο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τέλος, ο Τέλης, ελληνικό εστιατόριο με φτηνά φαγητά. Επίσης, Λεωφόρο Πεντέλης. Εκλεκτά. Ναι. Εκλεκτά φαγητά. Ναι, και φτηνά και επίλεκτα φαγητά. Έτσι. Κύριε Τσακλή, επειδή με πιέζουν. Το λέω κοντά γιατί τρώω καμιά φορά. Βγαίνετε εκεί πέρα. Πιέζει να στηρίζουν όλου του ανθρώπου που βοηθούν, γιατί υποβρίσκεται σε εθελοντική βάση. Και ο οποίο θέλει να προβάλλει τι ιδέε στο κατάστημά του, τη σκέψη του, μπορεί να το κάνει στο τηλέφωνο που βλέπετε και να μα αφήσει και τα δικά του τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε μαζί σα. Με πιέζουν μια λέξη. Καλό βράδυ, επί. Εγώ θα έλεγα ένα. Απλή, βοηθητική, συμπαθή προ του ανθρώπου και κυρίω ταπεινή. Για να έχουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και του Θεού και να μπορούμε να προχωράμε πνευματικά προς τα πάνω, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Ότι πάντα το Χριστός μας αγαπάει όλους. Μας αγαπάει αδιακρίτως. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Ευχαριστώ τον κύριο Τσακλή που και σήμερα ήταν κοντά μας, στο Κέντρο Γενικής Ιατρικής. Την ερχόμενη Παρασκευή τη νύχτα σε επανάληψη. Αφήστε, αν θέλετε, το τηλέφωνο σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Δείτε τώρα τις εταιρείες που μας στηρίζουν. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30, 11.25, πάντα από το κανάλι 9. Καλό σας βράδυ.